πλαίσια του χειρισμού του σώματός τους, αλλά και των άλλων. Διαπιστώθηκε ότι τους άρεσε περισσότερο να συνομιλούν, ενώ δυσκολεύονταν να προστατεύσουν τον εαυτό τους όταν κάθονται το άνθρωπο. Αρκετές εντάσεις υπήρξαν όταν παραβιάζονταν οι κανόνες και έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη γι' αυτό. Το βίωνα ως τιμωρία και όχι ως συνέπεια, νιώθοντας θυμό και αδικία τις περισσότερες φορές. Θα πρέπει ακόμα να επισημανθεί πως και τα υπόλοιπα μέλη απέναντι στο παραβάτη δεν αντιδρούσαν αρχικά ώστε να τον οδηγήσουν να υποστεί τις συνέπειες, γεγονός που δηλώνει τη δυσκολία να βοηθήσουν τον άλλον, να διεκδικήσουν και να περιφορήσουν τον εαυτό τους. Ένα όμως ζήτημα που προβλημάτισε την ομάδα ήταν η απουσία στο δελτίο ανά διαστήματα και μάλιστα χωρίς να ειδοποιήσουν. Τίθεται το θέμα λοιπόν της δέσμευσης και κατά πόσο τα παιδιά και οι ίδιοι γονείς δεν ήταν συνεπείς στην ανάληψη της ευθύνης για την επιλογή τους, επομένως πώς θα μάθουν τα παιδιά να αναλέγουν και την ευθύνη του εαυτού τους. Τα ίδια τα παιδιά εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τους απόντες, αλλά και οι απόντες για την απουσία τους. Τα κυρίαρχα συναισθήματα που αναλύθηκαν μέσα από το παιχνίδι και το λόγο τους ήταν ο θυμός και ο φόβος. Ο θυμός πιθανόν εφανερώνει την απρόπιστη ανάγκη που δεν μιλιέται και δεν εκφράζει το παιδί από φόβο μήπως δεν ακουστεί ή γνωριστεί. Πολλές φορές τα παιδιά ανέφεραν πως ενώ μιλούν, κανείς δεν τους ακούει και έτσι σιωπούν. Με αυτόν τον τρόπο περνιέται το μήνυμα της μη σημαντικότητας του εαυτού, εμποδίζοντας την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Το μαγικό χαρτί της παιδινοθεραπείας που αντέχει τις δυσκολίες αλλά συγχρόνως δημιουργεί τις προσπάθειες μάλλον στις προϋποθέσεις για πειραματισμό, ευτόνωση και αλλαγή, δίνει το μήνυμα της αποδοχής και της ασφάλειας για εξέλιξη. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έπρεπε τα παιδιά να αναγνωρίσουν ποια είναι τα δυνατά τους σημεία πάνω στα οποία θα στηριχθούν για να προχωρήσουν. Δυστυχώς τα μέλη της ομάδας αδυνατούσαν να μιλούν και έμειναν έκπληκτα όταν τα άλλα παιδιά τους τα καθρέφτησαν και τα θαύμαζαν. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία διαπιστώθηκε πως παρά την προσωπική εξέλιξη του κάθε παιδιού, η ομάδα δυσκολεύτηκε να ενωθεί λόγω των απουσιών και της έλλειψης ορίων. Ωστόσο, όλα τα παιδιά, ακόμη και αυτά που βρίσκονταν σε αντιπαράθεση, εξέφρασαν τη φιλία τους και τη χαρά τους, επειδή τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν τα παιδιά χαρακτηριστικά του άλλου, αλλά και του εαυτού τους. Τους άρεσε πολύ που είχαν ξεκινήσει να εκφράζουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους, μα πιο πολύ τους άρεσε ότι έδειξαν. «Αφήνω πίσω μου τις χειροπέδες» ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις που υπόθηκαν δηλώνοντας τον εγκλωβισμό τους στις σχολικές υποχρεώσεις. Τα παιδιά που προτάθηκαν από το σχολείο για να αποτελέσουν τη δική μου ομάδα με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους παρουσίασαν συμπτώματα χαμηλής αυτοεκτίμησης καθώς δεν συμμετείχαν στις κοινές δραστηριότητες των συμμαθητών τους, κυρίως κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Επίσης, κάποια από αυτά συχνά απουσίαζαν από το σχολείο, ώστε να αποφύγουν συνομιλίκους που τους έφυγαν σε δύσκολη θέση, καθώς είχαν προηγηθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Τα παιδιά εξέφρασαν την ανησυχία τους για τέτοια περιστατικά και δήλωσαν πως ένιωθαν αδύναμα να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, γεγονός που τους φόβησε και τους εκμάθηκε από το σχολείο. Οι γονείς συμπλήρωσαν πως τα παιδιά είχαν αναπτύξει έντονη εσωστρέφεια, έλλειψη ανάληψης, αδυναμία μάλλον ανάληψης πρωτοβουλίας και συμπεριφορά που χαρακτηριζόταν από κλάματα, παράπονα και αδυναμία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή να εκφράσουν τα θέλη τους σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πολλοί ήταν ωστόσο οι παράγοντες που δυσκόλεψαν τη θεραπευτική διαδικασία. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια έντονη δυσκολία και από τα παιδιά και από τις οικογένειές τους να δεσμευτούν και να φανούν συνεπείς απέναντι στη θεραπευτική διαδικασία. Έγιναν αρκετές απουσίες χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση, όπως είχε οριστεί και συμφωνηθεί. Επιπλέον σημειώθηκε ασυνέπεια, καθώς υπήρξε και περίπτωση που κάποιοι γονείς απλά ξεχνούσαν τις συναντήσεις. Οι απουσίες ήταν αρκετές και για ορισμένα μέλη περισσότερες και από τις απουσίες. Και από τις παρουσίες τους σε προκαθορισμένο αριθμό συνεδριών. Ήταν εμφανές πως και τα παιδιά αυτά, όπως και οι γονείς τους, δεν είχαν συνηθίσει να δεσμεύονται απέναντι στους άλλους και στον εαυτό τους. Δεν κατανοούσαν τι σημαίνει να απουσιάσω χωρίς να ειδοποιήσω, ενώ τα άλλα παιδιά και ο θεραπευτής περιμένουν. Δεν κατανοούσαν τι σημαίνει ανάληψη ευθύνης.
Έτσι, στα μισά σχεδόν της θεραπευτικής διαδικασίας, που όπως είχε οριστεί θα ολοκληρωνόταν σε 15 συνεδρίες, η ασυνέπεια αυτή με υποχρέωσε να ξανακαλέσω τους γονείς ώστε να τους υπενθυμίσω τους όρους του συμβουλίου και να τους ρωτήσω κατά πόσο ήταν έτοιμοι εκείνη τη φορά να δεσμευτούν πραγματικά απέναντι σε κάτι που και τα παιδιά τους είχαν δεσμευτεί. Τόνισα δε πως τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να στηριχθούν πραγματικά εφόσον καμία αλλαγή δεν συντηρείται χωρίς δέσμευση. Θεωρώ πως η συνάντηση αυτή ήταν κομβική σημασίας για την έκκληση των συνεδριών, καθώς οι απουσίες μειώθηκαν στο ελάχιστο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω πως ένα από τα παιδιά, αυτό που κατά τη διάρκεια των συναντήσεων σημείωσε τις περισσότερες απουσίες, απουσίασε και κατά την τελευταία συνεδρία, επειδή ο γονέας, όπως ανέφερε, το ξέχασε. Έτσι, το παιδί αυτό έκλεισε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει την ομάδα και να κάνει μία αναδρομή σε ό,τι είχε καταφέρει ως τότε. Άλλος ένας παράγοντας που αναδύθηκε ως δυσκολία ήταν η προσκόλληση κάποιων από τα παιδιά σε ένα από τους γονείς τους. Αυτό επόδισε το να δημιουργηθεί η αίσθηση της ομάδας, καθώς τα παιδιά αυτά αισθανόταν εμπιστοσύνη μόνο μέσα στη σχέση τους με τον σημαντικό γονέα και παρουσίασαν συστολή στο να εκφραστούν και να μοιραστούν. Μάλιστα, κάποια από τα μέλη της ομάδας αρνιόταν να μπει στην αίθουσα της συνεδρίας αν δεν είχαν προηγουμένως φτάσει τα υπόλοιπα μέλη. Αρνιόταν οποιαδήποτε προσωπική σχέση με άλλον ενήλικα στη συγκεκριμένη περίπτωση του θεραπευτή. Όμως η συστολή αυτή καθρεφτίστηκε και στην ομάδα, καθώς το παιδί αυτό σπάνια εκφραζόταν και ελάχιστες φορές συμμετείχε στο παιχνίδι. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν απαντούσε ποτέ σε ερωτήσεις που απευθύνονταν στο ίδιο προσωπικά. Ωστόσο, μέσα σε μια ομάδα παιδιών που θυματοποιούνται, ένας από αυτούς, από θύμα, έγινε δίκης με μοναδικό τρόπο. Πολλές φορές μονοπολούσε τις συνεδρίες, έπαιρνε αποφάσεις για την ομάδα, κυρίως προς την επιλογή του παιχνιδιού, έδινε οδηγίες, πολλές φορές με τη μορφή εντολών στα άλλα παιδιά, και δεν δίσταζε ακόμη και να διακόψει το παιχνίδι των άλλων για να το συνεχίσει το ίδιο. Με τον δικό του τρόπο, λοιπόν, εμφάνισε στοιχεία αυτή, παραβιάζοντας και τον χώρο και τον χρόνο των άλλων παιδιών, αυτών που στην ομάδα παρουσιάζονταν πιο αδύναμοι από εκείνον. Και αυτός ο ρόλος όμως είναι μοναχικός. Ένα παιδί που δεν ξέρει να μοιράζεται, πώς να ενταχθεί ομαλά σε μια ομάδα. Δύο φορές μετά από παρόντευση της επόκριάς μου, κυρία Ζήτη Στενοπούλου, ξεκίνησα τη συνεδρία με στόχο να ενισχύσω το κοινό έθιμο και την ομαδικότητα με ομαδικά παιχνίδια. Και τις δύο φορές τη σχέδιά μου άνοιξε. Η δυναμική της ομάδας δεν μου επέτρεψε κάτι τέτοιο. Τα παιδιά παρουσίαζαν αντίσταση σε μια τέτοια έννοια. Λειτουργούσαν κυρίως ατομικά και κάποιες φορές ως διάδα, σε τον τρίτο της ομάδας, μέλος που αναλασσόταν από συνεδρία σε συνεδρία. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως και οι γονείς των παιδιών αυτών κατά τη διάρκεια της αναμονής του στο σχολείο ήταν επίσης ακόμα πριν. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε πως οι συγκεκριμένοι γονείς δεν συμμετείχαν στην ομάδα γονέων, χωρίς αυτό να είναι δική τους απόφαση. Μόλις μία συνεδρία πριν το τέλος, λοιπόν, ένα από τα παιδιά αναφώνησε. Όταν καθόμαστε σε κύκλο, δεν βλέπω μόνο τον απέναντι, αλλά και τους υπόλοιπους. Ενθουσιασμένο για το καινούργιο το ανακάλυψε. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκε πως ανήκει σε μία ομάδα. Προηγήθηκε κάτι όμως προτού το παιδί φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αυτό ήταν πως και τα τρία παιδιά, παρά το γεγονός πως δεν είχαν ομαδική συνείδηση, κατάφεραν να μπουν ένα κοινό στοιχείο. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, συνήθιζα να τους ρωτάω πώς ένιωθαν. Οι απαντήσεις που έπαιρναν, κάθε άλλο παρά συνέστημα θύμιζαν. Άσχημα, χωρίς επεξήγηση, ήταν μια ασυνήθιση απάντηση. Άλλες φορές απάντησε στην ερώτησή μου ήταν η σιωπή, ενώ στις τελευταίες συνεδρίες άκουσε και το ανεκδίκητο άσχετα. Αλήθεια, πόσο άδικο μπορεί να είναι για ένα παιδί να νιώθει άσχετα, δηλαδή να μην έχει συνέστημα. Συνειδητοποίησα λοιπόν πως τα παιδιά αυτά είχαν κάτι κοινό, την αδυναμία να ονοματίσουν, να εκφράσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Αυτό ήταν.